Πολλές οι απορίες, Μαρία. Και είναι τόσες πολλές και ακούμε τόσες πολλές ιστορίες ανθρώπων που μιλάνε για το θυρεοειδή τους, που πραγματικά μου έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον. Τι είναι ο θυρεοειδής, να το ξεκινήσουμε από την αρχή. Ναι, βεβαίως. Ο θυρεοειδής αδένας είναι ένα όργανο το οποίο έχει σχήμα πεταλούδας, είναι αρκετά μικρό και βρίσκεται εδώ, στο κάτω μέρος του λαιμού μας. Η δουλειά του είναι να παράγει τις θυρεοειδικές ορμόνες. Και λέμε πάρα πολύ συχνά ότι ο θυρεοειδής αδένας επηρεάζει την ποιότητα της ζωής των ανθρώπων. Γιατί? Γιατί οι θυρεοειδικές ορμόνες ρυθμίζουν πάρα πολλές λειτουργίες. Για παράδειγμα, τον εγκέφαλό μας, το νευρικό μας σύστημα, την καρδιά μας, τους μυς, το γαστερεντερικό σύστημα, το δέρμα μας. Συνεπώς, όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο θυρεοειδή και αυτός είτε υπολειτουργεί είτε υπερλειτουργεί, οι ασθενείς έχουν συμπτώματα από όλα αυτά τα συστήματα που ανέφερα. Όταν κάποιος έχει συμπτώματα τα οποία δεν μπορεί να αποδώσει σε κάποιο συγκεκριμένο σύστημα, είναι καλό να επισκέπτεται τον ενδοκρινολόγο του, ο οποίος είναι ο μόνος αρμόδιος για να πάρει το ιστορικό, να κάνει την κλινική εξέταση και να ζητήσει τις απαραίτητες εξετάσεις. Θα μετρήσουμε όμως και αυτοαντισώματα, που είναι μια ειδική εξέταση για το πιο κοινό νόσημα του θυρεοειδούς, που είναι η θυρεοειδίτιδα Χασιμότο. Αυτό επίσης το ακούω πάρα πολύ συχνά. Είναι κάτι σαν αυτοάνωσο. Ναι, η θυρεοειδίτιδα Χασιμότο είναι αυτοάνωσο νόσημα. Σε αρχικά στάδια, όταν απλά αυτά υπάρχουν και κυκλοφορούν στο αίμα κάποιου, ενδεχομένως να μην δώσουν καθόλου συμπτώματα. Όμως, στην πορεία και ίσως σε κάποια απαιτητική ορμονικά περίοδο, όπως είναι η εγκυμοσύνη, η εφηβεία, η εμμηνόπαυση, μπορεί κάποιος να έχει συμπτώματα. Και ποια θα είναι αυτά? Θα είναι τα συμπτώματα του υποθεροειδισμού. Απώλεια συγκέντρωσης, απώλεια μνήμης, κατάθλιψη, δυσανεξία στις ακραίες θερμοκρασίες και κυρίως δυσανεξία στο κρύο, μυαλγίες, δηλαδή κομάρες, αλλαγές στις τρίχες του σώματός μας, τα μαλλιά δηλαδή κάποιου μπορεί να γίνουν πιο ξηρά ή μπορεί να έχει απώλεια των τριχών των φρυδιών. Όλες αυτές τις κλινικές επιπτώσεις τις εξετάζει με το ιστορικό ενδοκρινολόγος και ζητάει εξετάσεις αίματος και υπερηχογράφημα του θυρεοειδούς. Υπάρχει όμως κάποια ηλικία στη ζωή μιας γυναίκας που είναι κρίσιμη και πρέπει σε εκείνη την ηλικία τουλάχιστον να ξεκινήσει εξετάσεις? Ναι, θα έλεγα ότι είναι καλό σε όλες τις απαιτητικές ορμονικά περιόδους, όπως στην εφηβεία, στην περίοδο που μια κοπέλα θέλει να συλλάβει ή όταν μένει έγκυος, να γίνεται έλεγχος του θυρεοειδούς. Η εμμηνόπαυση επηρεάζει? Ναι, η εμμηνόπαυση είναι μία περίοδος απόσυρσης των ιστρογόνων, κατά την οποία η γυναίκα έχει πάρα πολλά συμπτώματα λόγω αυτού του γεγονότος. Μπορεί να έχει εξάψεις, μπορεί να έχει νυχτερινές επιδρόσεις, να είναι πιο ευερέθιστη, να έχει ξηρότητα της γεννητικής περιοχής και συνεπώς είναι καλό να ελέγχεται και όσον αφορά τη λειτουργία του θυρεοειδούς, όπως επίσης να ελέγχει και τις ενδεικτικές ορμόνες της εμμηνόπαυσης με τον ενδοκρινολόγο της. Μαρία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ επεξηγηματικά όλα αυτά που μου είπες. Και άλλες απορίες γεννώνται, αλλά θα τα ξαναπούμε. Θα τα πούμε στο μέλλον. Και εγώ ευχαριστώ που ήρθες στο ιατρείο μου και είχαμε αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια και καλές διακοπές.